Αλληλογραφία τώρα με τον Αμερικανό πρόεδρο και κάτοχο του Νόμπελ Ειρήνης, Μπαράκ Ομπάμα, άνοιξε ένας χανιώτης. Πρόκειται για τον κύριο Γιάννη Σταματάκη, ο οποίος προτείνει να φυτευτεί ως σύμβολο ειρήνης στον κήπο του Λευκού Οίκου μια ελιά που θα προέρχεται από το αρχαίο δέντρο των Βουβών. Απαντώντας, ο πλανητάρχης δηλώνει πως βάσει πρωτοκόλλου δεν μπορεί να αποδεχθεί την πρόταση από ιδιώτη παρά μόνο από επίσημο φορέα του νομού. Αλληλογραφία με τον Λευκό Οίκο άνοιξε ένας 62χρονος χανιώτης, ιδιοκτήτης καταστήματος τουριστικών ειδών στην Παλιά Πόλη. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, στις 30 του περασμένου Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της απονομής των Μπάρακ Ομπάμα του Νόμπελ Ειρήνης, απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο, κάνοντας του μάλιστα μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Ως επαγγελματίας του τουρισμού, με ενδιέφερε πάντοτε η προβολή του τόπου μου στο εξωτερικό. Πρόσφατα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πήρε το Νόμπελ Ειρήνης και το σύμβολο Ειρήνης είναι ο κλάδος της ελαίας και η αρχαιότερη ελαία είναι η ελαία των Βουβών. Έτσι λοιπόν έστειλα και εγώ μια επιστολή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο Λευκό Οίκο και του ζήτησα, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να δώσουμε ένα φυτώριο της ελαίας των Βουβών για να φυτευτεί στο Λευκό Οίκο και να αντιπροσωπεύει την ειρήνη που αυτός κέρδισε με τον τρόπο το δικό του. Η απάντηση στην πρόταση του κυρίου Σταματάκη ήρθε στις 23 Μαρτίου με επιστολή που υπογράφει ο αναπληρωτής διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων για την Νότια Ευρώπη του Λευκού Οίκου. Εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου, ευχαριστεί τον κύριο Σταματάκη για την πρότασή του να φυτευτεί μια ελιά από το αρχαίο δέντρο των Βουβών στον κήπο του Λευκού Οίκου, όμως δεν μπορεί βάσει πρωτοκόλλου να αποδεχθεί αυτή την πρόταση, καθώς προέρχεται από ιδιώτη. Μας απάντησε το γραφείο του εκπροσώπου του, μας απάντησε ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί από ιδιώτη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έκανα εγώ, αλλά θα ήταν ίσως αποδεχτώ εάν γινόταν από θεσμικούς παράγοντες που αυτή τη στιγμή νομίζω ότι τη σκητάλη την παραδίδω στους θεσμικούς παράγοντες των Χανίων, της Κρήτης, της Ελλάδος. Καλό το Δήμαρχο Κολυμπαρίου που στην περιοχή του υφίσταται η ελαία των Βουβών και τον Νομάρχη Χανίων να αποδεχτούν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και όλους τους θεσμικούς παράγοντες να στηρίξουν την πρόταση αυτή και να μεταφέρουν διαμέσου αυτών τον κλάδο ελαίας των Βουβών για να φυτευτεί στο Λευκό Οίκο που να συμβολίζει την ειρήνη